Το παρόν στην παρέλαση στην Καρδίτσα έδωσαν και οι γονείς του Βάιου Βλάχου, ενός από τους δύο καρδιτσιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών πέρυσι, οι οποίοι πήραν θέση ακριβώς απέναντι από τους επισήμους. Με τη λήξη της παρέλασης πλησίασαν στην εξέδρα των επισήμων και απευθύνθηκαν στην εκπρόσωπο της κυβέρνησης και τους βουλευτές, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας στη μνήμη του παιδιού τους και όλων των θυμάτων. Πριν αποχωρήσουν, συνομίλησαν και με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Τιμόθεο, που τους απίφθινε λόγια παρηγοριάς. Με την καθερωμένη πάντως παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας, κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου και στην Καρδίτσα. Οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν ώστε να την παρακολουθήσουν χιλιάδες καρδιτσιώτες που γέμισαν αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει τα πεζοδρόμια της οδού Καραϊσκάκη. Σε δηλώσεις τους μετά το πέρας της παρέλασης, οι εκπρόσωποι των αρχών στάθηκαν στο διαχρονικό μήνυμα πως επεσήμαναν των αγώνων των Ελλήνων, αλλά παράλληλα και στις σύγχρονες προκλήσεις για τη χώρα. 200 χρόνια από τον ξεσηκωμό και την απελευθέρωση του έθνους, γιορτάζουν όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες την ελευθερία μας. Τον αγώνα που έδωσαν οι προγονείς μας για να είναι ελεύθεροι, για να είμαστε ελεύθεροι. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σήμερα με αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση πρέπει να σκεφτούμε όλους τους αγώνες που δώσαμε, τις καταστροφές που αντιμετωπίσαμε, τους τριάμβους που πετύχαμε για να έχουμε μια Ελλάδα ισχυρή, ευρωπαϊκή, φιλελεύθερη δημοκρατία. Με κυρίαρχο την ενότητα. Την ενότητα των Ελλήνων, την ενότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η πατρίδα μας πέρασε μεγάλες δυσκολίες, κατάφερε σπουδαία πράγματα τα τελευταία χρόνια και έχει πολύ μεγάλη σημασία να μείνουμε σε αυτόν τον δρόμο. Στον δρόμο της ανάπτυξης, της ευημερίας, της ενίσχυσης της εξωτερικής μας πολιτικής.